Δεσμολογιότατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Νομαρχιακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ότι αληθεία άνθρωπος του Θεού, διδάσκαλος και κήρυξ του Θεού Ευαγγελίου, και ζών και μετά θάνατον, διδάσκει και κατηχεί τον ευσεβή ελληνικών λαών, τα δερήματα της αιωνίου ζωής δια των διδαχών του φθάνουν εις τα πέρατα της γης. Ο λόγος του, όπως ελέγχθη χαρακτηριστικά, υπήρξε και παραμένει ζών και εναργής και τομότερος και υπερπάσαν μάχαιρα αντίστομον. Δεν είναι το περίτεχνον το κήρυγμά του, αλλά το απνούν, πηγαίων, θερμουργών, τόσον ώστε να αναδεικνύεται δι' αυτού ο Άγιος Κοσμάς εις των μεγαλυτέρων εκκλησιαστικών ρητόρων. Ομίλει πάντοτε αυτοσχεδίως και κατά την έμπνευση της στιγμής, με την πεποίθηση ότι δεν είναι αδελφοί μου όπως έλεγε λόγοι δικοί μου όσα είπων, αλλά του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν κεφάλαια μέσα στις διδαχές του, τόσον υψηλά, τόσον ποιητικά, εμπνευσμένα και προφητικά, που νομίζει κανείς ότι ο Άγιος Κοσμάς ανέβαινε στους ουρανούς και εκείθεν μιλούσε στα πλήθη. Περιόδευε την Ήπεθρο και οι περιοδίες του, όπως γράφει δόκιμος βιογράφος του, ήταν ανεμοσύφουνας, που σάρουνε την αμάθεια, τη βαρβαρότητα, την κακία, την πολυτέλεια και το μίσος, και που έσπερνε την αγιότητα και εξυπνούσε την εθνική συνείδηση σε ένα λαό που είχε ξεχάσει τον προορισμό του. Στον ωραίο πνευματικό κήπο των διδαχών του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και ειδικότερα στην αρετή της αγάπης θα μας μεταφέρει η ομιλία την οποία θα πραγματοποιήσει ευθύς αμέσως ο Σεβασμιότατος Μητροπόλητης Ατολίας και Ακαρνανίας κύριος Κοσμάς, τον οποίον η Διακήδιο Σχολή Λαού έχει τη χαρά, την τιμή και την ευλογία να τον υποδέχεται και να τον φιλοξενεί στην αίθουσα αυτή. Όπως αναγράφεται στο λιτό βιογραφικό του σημείωμα που δημοσιεύεται στα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ατολίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς είναι πτυχιούχος πολιτικών επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1974 χειροτονήθη διάκονος και πρεσβύθερος υπό του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου Θεοκλήτου Αυλαντινή και υπηρέτησε νοσηροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ατολίας και Ακαρνανίας επί 30 και πλέον έτη, αναπτύξας πλουσία δραστηριότητα. Μητροπολίτης Ατολίας και Ακαρνανίας χειροτονήθη την 8η Οκτωβρίου του 2005 και έκτοτε διαπημένη Θεοφιλός την Θεόσωστον επαρχία του. Θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερο το γεγονός ότι κεντρική θέση στην εν γέννη ποιμαντική του δραστηριότητα υπήρξε και απετέλεσε και αποτελεί ο νεανικός τομέας. Επίσης, ότι έχει δημοσιεύσει πολλοί άρθρα εκκλησιαστικά και αντιαιρετικά άρθρα. Υποβάλλουμε ευλαβώς προς το σεπτό πρόσωπό του τις θερμές ευχαριστίες για τον κόπο και τον πολύτιμο χρόνο που διέθεσε προκειμένου να μας καταστήσει απόψε κοινωνούς των διδαχών του Εθνομάρτυρος Αγίου Κοσμά του Ετωλού, που κατά το τρέχον έτος συμπληρώνονται 230 χρόνια από το μαρτυρίου και της τελευταίας αυτού. Σεβασμιότατε, η παρουσία σας μας τιμά όλους ιδιαίτερους. Σας ευχαριστούμε και παρακαλώ ευλαβώς να παρέλθετε στο βήμα και να πάρετε το λόγο. Πάνω σε ολογιότατε, Πάτερ Αμβρόσιε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κύριου κυρίου Χρυσοστόμου, αγαπητοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί, επιτρέψατε μου πρώτα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτου Μητροπολίτη Πατρών κύριου κυρίου Χρυσόστομο, τον λίγαν αγαπητό αδελφό,
για το ότι επέτρεψε και έδωσε την ευλογία του να ανταποκριθώ στην πρόσκληση του αξιωτήμου Προέδρου της Διακηδίου Σχολής και όλου του Συμβουλίου και να πω δύο λόγια σήμερα για το μεγάλο μας πολιούχο και προστάτη. Έπειτα να ευχαριστήσω με όλη μου τη δύναμη τον κύριο Αθανασόπουλο, τον Πρόεδρο, τον αξιότιμο Πρόεδρο της Διακηδίου Σχολής και όλο το αξιότιμο Συμβούλιο για την τιμητική πρόσκληση και να παρακαλέσω να με ανεχθείτε, γιατί το βήμα αυτό είναι βήμα μεγάλων ανδρών και ομιλητών και εγώ δεν έχω τέτοιες αξιώσεις. Αλλά θα πω και εδώ υπακούοντας, θα πω δύο σκέψεις, γιατί είναι τιμή για μας και για όλους μας, πολύ περισσότερο για μας τους Ετλοκαρνάνες, να αναφερόμαστε στο μεγάλο μας πολιούχο και προστάτη Άγιο Κοσμάτων Ετωλό. Το θέμα, δημοσιεύτηκε άλλωστε, είναι η αρετή της αγάπης στις διδαχές και στη ζωή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Όπως μας διασώζουν οι ιεροί Ευαγγελιστές, πλησίασαν σε μια στιγμή τον Κύριο οι Φαρισαίοι, όταν άκουσαν ότι αποστόμωσε τους Σαδουκαίους και ένας από αυτούς νομοδιδάσκαλους τον ρώτησε: «Διδάσκαλε, ποια είναι η μεγαλύτερα εντολή στον νόμο?» Ο Κύριος απήντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο και Θεό με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και μόνο τον νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγαλύτερα εντολή. Δευτέρα δε ομοία με αυτή είναι να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές στηρίζονται όλος ο νόμος και οι προφητείες του, η διδασκαλία του δηλαδή». 1970 χρόνια περίπου αργότερα, μια ψυχή καθαρή, άμμομη, φλογερή, πειρακτωμένη από την αγάπη προς τον Τριαδικό Θεό μας και τον Συνάνθρωπο. Μια ψυχή η οποία, μελετώντας το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, έβρε μέσα πολλά και διάφορα νοήματα, τα οποία είναι μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλούτος, χαρά, εφροσύνη, αιώνιος. Ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός περιοδεύει γη και θάλασσα, βουνά και πεδιάδες, και διακηρύσει αυτές τις αλήθειες του Κυρίου μας με απλά και κατανοητά λόγια. Ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και φως και ζωή και ανάσταση. Όμως το κύριο όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται αγάπη. Πρέπει και εμείς, αν ίσως και θέλουμε να περάσουμε και εδώ καλά, να πηγαίνουμε και εις τον Παράδεισον και να λέγουμε τον Θεό μας αγάπη και Πατέρα, πρέπει να έχουμε δύο αγάπες. Αγάπη εις τον Θεό μας και εις τους αδελφούς μας. Φυσικό μας είναι να έχουμε να φτάσουμε στα δύο αγάπας. Παραφύσιν είναι να μην τας έχουμε. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγας δια να πετάει στον αέρα, ούτω και εμείς χρειαζόμεθα αυτά στα δύο αγάπας, διότι χωρίς αυτόν είναι αδύνατον να σωθούμε. Αυτό το Πανάγιο στόμα, αυτή την καίουσα καρδιά του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ας αφήσουμε να μας μιλήσει σήμερα. Δυστυχώς, δεν είμαι εγώ εκείνος που μπορεί, ο ικανός, να μεταφέρει τον πνευματοφόρο λόγο του. Συγχωρήσατε με όμως και επιτρέψατε να προσεγγίσω τα ρήματα του μεγάλου μας προστάτου και πολιούχου, όπως είπαμε. Να προσέξουμε αυτή την υπογράμμιση του Αγίου Κοσμά. Πρέπει εμείς, αν ίσως θέλουμε να περάσουμε και εδώ καλά, να πηγαίνουμε και στον Παράδεισον, να έχουμε
δύο αγάπας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε και εδώ στη γη καλά, αλλά και να σωθούμε, εάν δεν μάθουμε να αγαπούμε αληθινά και γνήσια. Οπωσδήποτε γνωρίζουμε τα όσα λέει ο Απόστολος Παύλος στον περίφημο ύμνο της αγάπης, στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του. Όσα χαρισματά μας έχουν σχέση με την αγάπη είναι μεγάλα και άγια. Όσα δεν έχουν σχέση με την αγάπη είναι ανάξια λόγου. Τι μπορεί να κάνει κανείς όταν ξέρει μεν τις γλώσσες, δεν ξέρει όμως τη γλώσσα της αγάπης? Χωρίς τη γλώσσα της αγάπης δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Χαλκός ηχών και κύμπαλων αλαλάζουν είναι. Μπορεί κανείς να προφητεύει, να έχει πίστη δυνατή, να μετακινεί όρη. Όμως, αν δεν έχει αγάπη, δεν είναι τίποτε, γιατί και οι γνώσεις παλιώνουν γρήγορα και η πίστη που κάνει θαύματα χωρίς αγάπη χάνεται, γιατί απλώς εντυπωσιάζει. Και αυτή η θυσία του εαυτού μας δεν ωφελεί χωρίς αγάπη, γιατί γίνεται από κάθε άνθρωπο παρέσκεια, για τη δόξα την προσωπική, ή γίνεται από φανατισμό. Και πρώτα λοιπόν να αναφερθούμε στην αγάπη προς το Θεό μας, όπως την εκήρυξε και την έζησε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Να αγαπήσουμε διακηρύσει το Θεό μας. Πρώτον, έχουμε χρέος να αγαπούμε τον Θεό μας, διότι μας εχάρισε τόσην γην μεγάλην εδώ, να κατοικούμεν πρόσκαιρα τόσες χιλιάδες φυτά, βρύσες, ποτάμια, θάλασσα, αέρα, ημέρα, νύχτα, ουρανών, ήλιον κλπ. Όλα αυτά δια ποιον τα έκαμε ημί δι μας? Τι μας εχρεώστη? Τίποτε. Αλλά χάρισμα μας έκανε ανθρώπους, δεν μας έκανε ζώα. Μας έκανε ευσεβείς ορθοδόξους χριστιανούς και όχι ασεβείς αιρετικούς. Αν και αμαρτάνομεν χιλιάδες φορές την ώρα, μας ευσπλαχνίζεται ως αν πατέρας και δεν μας θανατώνει να μας βάλει στην κόλαση, αλλά περιμένει τη μετανοιά μας με τα σαγκάλας ανοιχτάς. Πότε να μετανοήσουμε, να πάψουμε από τα κακά και να κάνουμε τα καλά, να εξομολογηθόμεν, να διορθωθώμεν, να μας αναγκαλιστεί, να βάλει στον παράδεισο, να χαιρόμεθα πάντοτε. Θεόπνευστη αλήθεια Αγίας Γραφής, θεολογία ορθοδοξίας, πατερική διδασκαλία ανώθευτος, κρύβονται στα Πανάγια Λόγια Του. Η καθαρά ευγνώμων ψυχή του Αγίου Κοσμά βλέπει την αγάπη και την προσφορά του Τριαδικού Θεού μας και ξεχυλίζει από αγάπη, τιμή και ευγνωμοσύνη. Μας θυμίζει το λόγο του Ευαγγελιστού Ιωάννου: «Εμείς αγαπούμεν Αυτόν, ότι πρώτος Αυτός ηγάπησεν μας». Για όλα τα άλλα δημιουργήματα Αυτός είπε και εγεννήθησαν, Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Για τον άνθρωπο δεν συνέβη το ίδιο. «Ποιήσομεν», είπε, «άνθρωπον». Αλλά τι άνθρωπον? Κατοικώνα, είπε, η μετέρα και κατομοίωση. Ποιο πλάσμα αξιώθηκε αυτής της τιμής? Μόνο ο άνθρωπος τιμήθηκε από τον Θεό να γίνει η θεία του εικόνα. Έχει την εικόνα του Θεού επάνω του, σαν βασιλική σφραγίδα. Και όπως ο βασιλεύς των ουρανών είναι άξιος για κάθε τιμή, έτσι και ο άνθρωπος η εικόνα του. Εξεπέσαμε από τον παράδεισο και μάλιστα τόσο χαμηλά, εν τιμιώντες ου συνήκαμε την τιμήν, παρασυνευλήθημε της κτίνησης της ανοήτης και ομοιώθημεν αυτής. Και ο φιλάνθρωπος πατέρας δεν μας εγκατέλειψε, ευρήκε το θαυμαστό γνωστό τρόπο της σωτηρίας μας. Ο Άγιος Κοσμάς εκπλήσεται από την πρόνοια, τη φροντίδα, την φιλανθρωπία του Θεού. Τονίζει ότι δεν μας έκανε ασεβείς αιρετικούς, αλλά ευσεβείς ορθοδόξους. Μας δίνει τροφή, ενδυμασία. Μας έσωσε, λέει, αλλά και μας έδωσε τα πάντα, όπως φωτιά,
βρύσες, ποταμούς, θαλάσσας, αέρα, ημέρα, νύχτα, ουρανών, ήλιον. Αυτά για μας τα έκανε. Ο Θεός είναι προνοητής που προνοεί και φροντίζει για μας. Μας δίνει τροφή, τα ρούχα, το σπίτι που μένουμε. Δικά του είναι ο ήλιος, το φεγγάρι, τα άστρα που μας φωτίζουν. Με τα δικά του μέσα εξοικονομούμε την τροφή μας και την ετοιμάζουμε για να γίνεται εύγευστη και ωφέλιμη. Με το δικό του νερό πλενόμαστε και δροσιζόμαστε. Ο αέρας του μας ζωογονεί, το οξυγόνο του μας κρατεί στη ζωή. Με λίγα λόγια, από την αγάπη του και τα αγαθά του εξαρτώμεθα. Χωρίς αυτά ούτε στιγμή δεν μπορούμε να ζήσουμε. Πώς είναι δυνατόν να μην αγαπήσουμε λοιπόν έναν τέτοιο ευεργέτη? Ο Θεός είναι Πατέρας μας. Όταν προσευχόμαστε του λέμε «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Πώς είναι δυνατόν να μην αγαπάμε τον Θεό Πατέρα? Τα αφοσιωμένα παιδιά αγαπούν αδιάκριτα τον Πατέρα τους. Αν θέλουμε να είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού και να τον ονομάζουμε Πατέρα, τότε πρέπει να τον αγαπούμε. Τονίζει ο Άγιος Κοσμάς ακόμη την ευσπλαχνία του Θεού μας. Αν και αμαρτάνουμε, είπε, δεν μας θανατώνει, αλλά περιμένει να μετανοήσουμε, και συνεχίζει. Τώρα, τι ούτων γλυκύτα των Θεών και Δεσπότην, δεν πρέπει και εμείς να τον αγαπώμεν? Και αν τύχει να χύσουμε και το αίμα μας χιλιάδες φορές δια την αγάπη του, καθώς το έχυσεν και εκείνος δια την αγάπη μας? Την καρδιά του Αγίου Κοσμά καίει, φλογίζει η σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Δεν εννοεί, δεν ανέχεται καν ο Κύριος Ιησού Χριστός να έχει σταυρωθεί και εμείς οι χριστιανοί άνθρωποι ευεργετηθέντες που σωθήκαμε για τη σταυρική θυσία, να μην αγαπάμε τον Χριστό. Λέει χαρακτηριστικά, ποιος πατέρας σταυρώθηκε για τα παιδιά καμιά φορά? Και ο γλυκύτατος μας Ιησούς Χριστός έχυσε το αίμα του και μας εξαγόρασε από τα σχήρες του διαβόλου. Τώρα δεν πρέπει εμείς να αγαπούμε τον Χριστό μας? Εκπληκτικά είναι τα όσα αναφέρει μετά, γιατί απεικονίζουν με ακρίβεια τη σημερινή μας κατάσταση, τον κόσμο από τον οποίο δυστυχώς εν πολλής απουσιάζει η αγάπη του Χριστού μας. Ποιον θέλετε να αγαπώμεν, αδελφοί μου? Να αγαπώμεν τον διάβολον, όπου μας έβγαλε από τον παράδεισον και μας έφερε εις τον κατηραμένον τούτον κόσμον και παθαίνομεν τόσα κακά? Και έχει προαίρεση ο διάβολος, αν είναι δύνατο αυτήν την ώρα, να μας θανατώσει και να μας βάλει όλους εις την κόλαση? Το έκαμε. Φοβερός αλήθεια λόγος. Τώρα σας ερωτώ, αδελφοί μου, συνεχίζει, να μου πείτε ποιον πρέπει να μισώμεν, τον διάβολον των εχθρών μας ή να αγαπώμεν τον Θεό μας, τον ποιητή μας, τον πλάστη μας? Εδώ υπογραμμίζει κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σωτηρία μας. Ας έχουμε και εμείς την αγάπη εις τον Θεόν, και τότε έρχεται ο Θεός μας και μας χαροποιεί και μας φυτεύει στην καρδία μας την ζωή την αιώνιον, και πηγαίνουμε εις τον Παράδεισον και φρενόμεθα πάντοτε. Ο Άγιος Κοσμάς Σιωτολός μας γνωρίζει ότι η αγάπη προς τον Θεό είναι αναγκαιοτάτη, και γιατί μας προφυλάσσει από την αμαρτία. Όποιος αγαπά τον Θεό δεν είναι τόσο εύκολο να αμαρτήσει. Όταν αγαπά τον Θεό δεν θέλει να λυπήσει τον Θεό μας, και γι' αυτό αποφεύγει να αμαρτάνει. Λέει χαρακτηριστικά ο Αγιός μας, η αγάπη προς τον Θεό έχει δύο ιδιώματα, δύο χαρίσματα. Το ένα δυναμώνει τον άνθρωπο εις τα καλά, και το άλλο αδυνατίζει εις τα κακά. Όσο σκεπτόμαστε την αγάπη του Θεού μας σε μας, τόσο και εμείς τον αγαπάμε περισσότερο. Και όσο τον αγαπάμε περισσότερο, τόσο αγωνιζόμαστε να υπακούμε το θέλημά του, να ζούμε το Ιερό Ευαγγέλιο, να μην αμαρτάνουμε,
αλλά και το είναι μας να θυσιάζουμε για την αγάπη του Χριστού μας. Λέει ο Άγιος Κοσμάς, όποιος έχει τον Θεόν στην καρδία του, έχει πάντα τα αγαθά και αμαρτίαν δεν υποφέρει να κάνει. Και όστις δεν έχει τον Θεόν στην καρδία του, έχει τον διάβολον και κάνει πάντα τα κακά και όλες τις αμαρτίες. Δεν το λέει καθαρότατα ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Πάσιν υπερνικόμεν δια τον αγαπήσαντα ημάς. Γι' αυτό η αγαπώσα μέχρι της ουρανού καρδία του Αποστόλου Παύλου ξεχυλίζει από την από την ομολογία της αγάπης. Τι σημασ χωρίσει από της αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή μάχαιρα, καθώς διέγραπτε ότι ενεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέραν ελογίστημενος πρόβατα σφαγής. Πέπεις μεγάρο ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελος, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ, το Κυρίο ημών. Και κάτι ιδιαίτερο, σαν απόδειξη της αγάπης μας προς το Θεό, ο Άγιος Κοσμάς αναφέρει και την αληθινή τιμή των εικόνων. Εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί, λέει, μη μπορούντες να ανεβούμε εις τον ουρανόν, να προσκυνήσουμε το Θεό μας, κάμνομεν τας Αγίας εικόνας και προσκυνούμεν την μορφήν τους δια την αγάπη του Θεού μας και όχι πως προσκυνούμεν τα σανίδια. Προβάλλει ακόμα ο Άγιος Κοσμάς το παράδειγμα του Πατριάρχου Αβραάμ, ιδιαίτερα και διδακτικά, για να διδάξει την αγάπη προς το Θεό. Με το παράδειγμα του αυτό υπογραμμίζει πως πρώτη πρέπει να είναι στη ζωή μας η αγάπη του Θεού και η υπακοή στο Θείο του θέλημα. Όταν ο ιδωλολάτρης πατέρας του έστειλε τον Αβραάμ να του φέρει ένα πρόβατο για να κάνει κουρμπάνι στα είδωλα, λέει ο Αγιός μας, η συνστράτα όπου επήγαινε εστοχάστη με το λογισμό του και είπε: το πρόβατον είναι ζωντανό και είναι καλύτερον από τα είδωλα όπου είναι άψυχα. Στοχάζεται πάλι και λέει: όρουσε τούτος ο κόσμος όπου στέκει πάντοτε καινούριος τόσους χρόνους, τάχα δεν είχε αφέντη? Και διατί ο πατέρας μου να προσκυνά είδωλα κοφά και ανέστητα και να μην προσκυνά τον αληθινό Θεό όπου επίησε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και τα πάντα? Και ευθύς άκουσε φωνή ουρανόθενο Αβραάμ, όπου του έλεγε ένα άγγελος Κυρίου: Αβραάμ, καλή είναι η γνώμη σου, και πήγαινε στην γη της Επαγγελίας και κάθισε εκεί έως να σου πω τι έχεις να κάνεις. Διότι αν πήγαινες πίσω εις τον πατέρα σου να του πεις αυτά τα λόγια όπου εστοχάστης, εκείνος θα σε θανατώσει. Μόνον φεύγει. Έτσι επήγαινε ο Αβραάμ και τον εξίωσεν ο Θεός και έγινε υπέρπλουτος ως αν βασιλεύς και ευλόγησεν ο Θεός το σπέρμα του και έγινε ως αν τα άστρα του ουρανού και ως αν τον άμμο της θαλάσσης. Τύπος και υπόδειγμα της αγάπης στο Θεό ο Πατριάρχης Αβραάμ. Ακόμη ο Άγιος Κοσμάς, για να διδάξει και να φυτέψει περισσότερο την αγάπη προς τον Θεό, η οποία θα αποδυναμώνει και το μεγαλύτερο πειρασμό, αναφέρει μια συγκινητική περίπτωση νέας η οποία αγαπούσε αληθινά το Θεό. Ήταν μια κόρη, λέει, ονομαζομένη Μαρία. Ο πατήρ της ήταν χριστιανός και ζήτη να την παντρέψει. Εκείνη δεν ήθελε, θέλουσε να φυλάξει παρθενία. Την έβαλε σε ένα μοναστήριο γυναικείων και την παρέδωσε της ηγουμένης να την έχει ως παιδί της. Και αφού απέθανε ο πατήρ της, έγινε άλλος αφέντης στην χώρα εκείνη, ώστις βγήκε μίαν ημέραν και πήγε στο μοναστήριο όπου ήταν η Μαρία. Και ευθύς όπου την είδε ο αφέντης, ετρώθη η καρδία του από επιθυμία σατανική και γυρίζοντας στο σπίτι του, έστειλε γράμματα στην ηγουμένη και της έλεγε: αμέσως να μου στείλεις την Μαρία, διότι την είδα και με είδε
με ηγάπησε και την ηγάπησαν. Διαβάζει το γράμμα η ηγουμένη, κράζει τη Μαρία και της λέει, παιδί μου, τι καλά είδες τον Πασάν και τον εκείδαξες με αγάπη. Κοίταξε τι μου γράφει εδώ, λέγει η Μαρία, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τον εκείταξα με άλλον σκοπόν και είπα, άρα, Θεέ μου, αυτήν την δόξα που έχει εδώ τούτος ο Πασάς, θα την έχει στον άλλον κόσμο. Και αυτός με κοίταξε με διαβολικών σκοπών. Εγώ αν ήθελα η πανδρία, με υπάντρευε ο πατέρας μου και έπαιρνα χριστιανών. Τότε γράφει η ηγουμένη στον Πασάν, καλύτερα σου στέλνω το κεφάλι μου παρά τη Μαρία μου. Στέλνει πάλι ο Πασάς και λέει της ηγουμένης, ή να μου στείλεις τη Μαρία ή έρχομαι και την παίρνω μόνος μου και καίω το μοναστήρι. Τότε ήκουσε η Μαρία και λέγει της ηγουμένης, όταν έρθουν οι απεσταλμένοι, στείλε τους στο κελί μου και εγώ τους αποκρίνομαι. Ήρθαν οι απεσταλμένοι στο κελί της Μαρίας και τους ρώτησαν τι θέλουν. Της είπαν εκείνοι, μας έστειλε ο Πασάς να σε πάρομεν. Τους είπε να περιμένουν να υπάγει στην εκκλησία. Τότε παίρνει ένα μαχαίρι και ένα πιάτο και πηγαίνει στον Ιησού Χριστόν εμπρός και λέγει, Κύριε μου, μου έδωκε στα μάτια τα αισθητά δια να πηγαίνω εις των καλών δρόμων και εγώ να πηγαίνω με το θέλημά μου εις των κακών, δεν είναι πρέπον. Και επειδή αυτά τα αισθητά θα μου βγάλουν τα νοητά, ειδού όπου τα βγάνω δια την αγάπη σου, δια να φύγω από τον βόρβορο της αμαρτίας. Και ευθύς βάζει το μαχαίρι μέσα εις το μάτι της και το βγάνει στο πιάτον. Επήγε εμπρός στην Παναγία και βγάζει και το άλλο της μάτι και τα βάζει μαζί. Τότε τα στέλνει στον Πασά και αφού τα είδε ο Πασάς γύρισε ευθύς η σατανική επιθυμία εις κατάνοιξη. Μετά επέστρεψε ο Πασάς στο μοναστήρι και με θαύμα εθεραπεύθη η Μαρία βέβαια. Αλλά όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Κοσμά και την αγάπη του Θεού δεν έβγαιναν από τα χείλη, αλλά από την αγαπώσα και καίουσα και φλογιζωμένη από την αγάπη του Χριστού καρδιά του. Η ζωή του ήταν μια συνεχής λαμπάδα την οποία κρατούσε αναμένη το λάδι της αγάπης του Χριστού. Άναψε η αγάπη στο πατρικό του σπίτι όταν την φύτεψαν οι γονείς του στο μέγα δέντρο. Αυτή η αγάπη τον οδήγησε στην αποταγή του ματαίου κόσμου. Δυναμώθηκε η αγάπη προς τον Χριστό με την άσκησή του στην Αθωνιάδα και την Ιερά Μονή Φιλοθέου, με τη μελέτη του, με την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή, με την κάθαρση από τα πάθη την οποία έφεραν όλα αυτά. Θέργεψε η αγάπη προς τον Χριστό με την ομολογία του στις αποστολικές του περιοδίες και αποκορυφώθηκε στο Καλλικόντασι, όπου το αγιασμένο αίμα του χύθηκε για την αγάπη του Χριστού. Συνεχώς ζούσε με τον πόδο του μαρτυρίου για την αγάπη του Χριστού μας. Έλεγε τακτικά, τον Χριστό μας παρακαλώ να με αξιώσει να χύσω και εγώ το αίμα μου δια την αγάπη του, καθώς το έχισε και εκείνος δια την αγάπη μου. Ήταν Άγιος, Πανάγιος, Άγγελος επιγής ο Άγιος Κοσμάς. Μα πώς να μην ήταν. Μια καρδιά που έκαιγε για τον Χριστό μπορούσε να διανοηθεί, να ενεργήσει, να κάνει κάτι που δεν ευχαριστούσε τον Χριστό. Η αγάπη του προς το Θεό μας φαίνεται και από την προσπάθειά του, τους αγώνες του, τις θυσίες του για να δημιουργήσει προϋποθέσεις και βάσεις οι σκλάβοι αδελφοί να γνωρίσουν τον Τριαδικό Θεό, να γνωρίσουν την ορθόδοξο πίστη και αλήθεια, να διαφυλάξουν αμόμητη και αμόλυντη την Ευαγγελική διδασκαλία. Να μαζευτείτε όλοι, έλεγε, να κάνετε ένα σχολείο καλών, να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν, να βάλουν διδάσκαλων, να μαθαίνουν όλα τα παιδιά γράμματα πλούσια και πτωχά.
διότι από το σχολείο μαθάνουμε τι είναι ο Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι άγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόλασης, αρετή, κακία, τι είναι ψυχή, σώμα. Πονάει ο Άγιος Κοσμάς για τη διαφύλαξη της Ορθοδόξου πίστεως, γιατί πιστεύει ακράδαντα και ως Άγιος Πνευματέμφορος, εκκλησιαστικός πατέρας, καθοδηγούμενος από το Πανάγιο Πνεύμα, γνωρίζει ότι αν αλλοιωθεί η Ορθόδοξος αλήθεια, προσβάλλεται ο Θεός μας, νοθεύεται η πίστη των χριστιανών, αποκόπτονται οι χριστιανοί από τη σωτηρία, χάνουν το Θεό. Όλα οι πίστης είναι ψεύτικες, εδίδασκε. Τούτο εκατάλαβα αληθινόν, ότι μόνη η πίστη των Ορθοδόξων χριστιανών είναι καλή και αγία. Το να πιστεύουμε και να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τούτο σας λέω τώρα εις το τέλος. Να εφραίνεστε όπου είστε Ορθόδοξοι χριστιανοί και να κλαίετε δια τους ασεβείς και αιρετικούς όπου περπατούν εις το σκότος. Αυτή η αγάπη του στον Χριστό και στην Ορθοδοξία μας τον έκανε να ονομάσει τον Πάπα Αντίχριστο και να προφητεύσει τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία. Εγνώριζε ο Άγιος Κοσμάς, δεν έκανε λάθος, την υποκρισία του Πάπα, αλλά και ότι είναι αιρεσιάρχης, χωρίς ιεροσύνη και εκκλησία, ζούσε και ομολογούσε αυτή την αλήθεια, παρότι εκκινδύνευε η ζωή του. Από αγάπη προς τον Χριστό αντιδρούσε και προς τους Εβραίους και τι αγνώριζε τις συνέπειες. Να τους κλαίεται, έλεγε τους Εβραίους, γιατί άφησαν τον Χριστό και πήγαν στο διάβολο. Ο ίδιος μόνο τον Χριστό ζητούσε και ήθελε. Ψυχή και Χριστό σας χρειάζεται. Ετούτα τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει δεν μπορεί να σας τα πάρει. Εξών και αν τύχει και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε μην τα χάσετε. 24 Αυγούστου 1779 το αίμα του έχησε στο καλυκόντασι γιατί αγαπούσε τον Χριστό για να μην χάσει τον Χριστό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός συμπληρώνει την αγάπη προς τον Θεό μας την πρώτη εντολή με την δευτέρα εντολή με την αγάπη προς τον πλησίον. Τα λόγια του, η διδαχή του, το κήρυγμά του φλογίζονται από αγάπη προς τον αδελφό, προς τον πλησίον, προς τον συνάνθρωπο. Φυσικό μας είναι να αγαπούμε τους αδελφούς μας, διότι είμεθα μιας φύσεως. Έχουμε ένα βάπτισμα, μία πίστη. Τα άχαντα μυστήρια μεταλαμβάνουμε. Έναν παράδεισο ελπίζουμε να απολαύσουμε. Καλότυχος εκείνος ο άνθρωπος όπου αξιώθηκε και έλαβε στην καρδιά του αυτές τις δύο αγάπες εις τον Θεό και τους αδελφούς του. Χιλίες χιλιάδες καλά να κάνουμε αδελφοί μου νηστείας, προσευχάς, ελεημοσύνας και το αίμα μας να χύσουμε δια των Χριστών μας και δεν έχουμε αυτά στις δύο αγάπας αλλά έχουμε το μίσος και την έφραν εις τους αδελφούς μας. Όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμε είναι του διαβόλου και εις την κόλαση πηγαίνουμε. Ο Άγιος Κοσμάς γνωρίζει και πιστεύει ότι για να είναι κανείς μαθητής του Χριστού και άξιος χριστιανός πρέπει να αγαπά τον πλησίον. Έχει υπόψη του το λόγο του Κυρίου. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητές είστε εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Αυτό το σημείο είναι το μεγαλύτερο απ' όλα εφόσον με αυτό αναγνωρίζεται ο μαθητής του Χριστού. Και αν κάνουν μεταξύ τους χιλιάδες θαύματα οι χριστιανοί, οι άνθρωποι φιλονικούν όμως μεταξύ τους και δεν έχουν αγάπη, θα είναι γελοί για τους απίστους. Εάν όμως δεν κάνουν θαύματα, είναι όμως μεταξύ τους αγαπημένοι, θα είναι σεβαστοί από όλους. Η αγάπη που συνιστά και κηρύσσει ο Άγιος Κοσμάς είναι γνώρισμα, είναι η εικόνα των μαθητών του Χριστού,
των Αποστόλων, των Πατέρων, των Μαρτύρων, όλων των Αγίων. Με την αγάπη προς αδελφούς, ο Άγιος Κοσμάς θέλει να υπάρχει ανάμεσά μας ένα ωραίο, ευχάριστο κλίμα. Να χαίρονται, να αναπαύονται, να ευτυχούν όλοι με τη συναντησή τους και την επικοινωνία τους. Όσο το μίσος και η έθαμη τους αδελφούς μας προσθέτει αγωνία και στενοχώρια και διώχνει την ειρήνη από μέσα μας, τόσο η αγάπη προσφέρει και προσθέτει ειρήνη και χαρά όταν βρισκόμαστε με τους αδελφούς μας, στους οποίους, όπως μας λέει το γεροντικό, βλέπουμε την εικόνα του Θεού. Όπως εμείς θέλουμε να βλέπουμε τον άλλον ειρηνικόν, ηλαρό χαρούμενο απέναντί μας, έτσι κι εμείς με αγάπη να εκδηλωνόμαστε, να συμπεριφερόμαστε. Λέει ο Άγιος Κοσμάς, να κάνουμε τους αδελφούς μας να χαίρονται και να εφραίνονται και τότε να λέγουμε τον Θεό Πατέρα. Ξεχωρίζει ο Άγιος Κοσμάς την αληθινή αγάπη από την ψεύτικη. Θέλει να δείχνουμε στον αδελφό μας το πρόσωπό μας, να τον κοιτάζουμε στα μάτια, με ενδιαφέρον, με αγάπη ειλικρινή, με υπομονή. Δυστυχώς εμείς σήμερα αγνοούμε ή θελημένα από την αγάπη. Δεν επικοινωνούμε σαν πρόσωπα. Βλέπουμε την πλάτη του αδελφού μας. Δεν βλέπουμε το πρόσωπό του, όπως μας συνιστά ο Χριστός. Και γι' αυτό είμαστε σωματικά κοντά, ψυχικά όμως πολύ μακριά, αφού δεν επικοινωνούμε προσωπικά, εσωτερικά. Ωραιότατα περιγράφει ο Άγιος μας την αληθινή αγάπη. Έχω εγώ ένα ψωμί να φάω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω κομμάτι και εσένα, όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αμή, έχω να φάω όλο το ψωμί και εσύ να πεινάς, τι φανερώνω? Φανερώνω πως η αγάπη όπου έχω εις εσένα είναι ψεύτικη. Έχω δύο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω και εσένα από αυτό να πιείς, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν ίσως και δεν σε δώσω εσένα, είναι κάλπικη η αγάπη. Έχω και δύο-τρία φορέματα, εσύ δεν έχεις, κρυώνεις. Αν ίσως και εκβάλω το ένα και σου το δώσω εσένα, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αμή εγώ να έχω τα φορέματα μέσα στο σεντούκι φυλαγμένα, να τα τρώει το σκουλίκι και εσύ να περπατείς γυμνός, είναι κάλπικη η αγάπη μου. Έχει πολλά παραδείγματα, ας μην καθυστερούμε. Το αγαπάς εκείνο το φτωχό παιδί, λέει, το αγαπώ. Αν το αγαπούσες, το έπαιρνες και εκείνο ένα πουκαμισάκι, όπως είναι γυμνό, να παρακαλεί και εκείνο για την ψυχή σου. Τώρα, σαν θέλεις να κάνεις την αγάπη μάλαμα, πάρε, ντύσε κάμπος αυτοχά παιδιά. Και τότε, να βάλω, να σε συγχωρέσουμε. Μέσα από όλα αυτά που λέει ο Άγιος Κοσμάς, διαφαίνεται και η καθολικότητα της αγάπης. Δεν μιλάει για την αγάπη μερικών ορισμένων. Μιλάει για την αγάπη προς όλους, ιδιαιτέρως δε στους δοκιμαζομένους. Πέρα για πέρα, αντίθετος με την διακριτική αγάπη, διδάσκει να αγαπούμε όλους, όλους τους αδελφούς. Αυτός που είναι τέλειος και έχει αποβάλει τα πάθη, δεν ξεχωρίζει το δικό του από τον ξένο, τον πιστό από τον άπιστο, τον δούλο ή τον ελεύθερο, γιατί είναι ανώτερος από την τυραννία των παθών και όλους τους βλέπει με το ίδιο μάτι, λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Έτσι και ο Άγιος Κοσμάς όλους θέλει και διδάσκει να αγαπούμε. Όλοι είναι αδελφοί και κανένα δεν πρέπει να ζημιώνουμε. Πώς σε λέγουν το όνομά σου? Κώστα. Τι τέχνη κάνεις? Πρόβατα φυλάγω. Το τυρί όταν το πουλάς το ζυγιάζεις? Το ζυγιάζω. Εσύ παιδί μου έμαθες να ζυγιάζεις το τυρί και εγώ να ζυγιάζω την αγάπη. Τώρα να ζυγιάσω κι εγώ την αγάπη σου και αν δεν είναι σωστή και δεν είναι εξήγικη, ψεύτικη δηλαδή, τότε να σε ευχηθώ κι εγώ, να βάλω και όλους τους χριστιανούς να σε συγχωρήσουν. Βλέπουμε ότι ο Άγιος προσέχει και αν και το τυρί ακόμα δίνεται με αγάπη.
Ακόμη και για το τυρί και το γάλα ενδιαφέρεται. Έτσι καλλιεργείται η πραγματική αγάπη, η έμπραχτη αγάπη. Να έχετε συνεχίζει αγάπη ο ένας τον άλλον, πλούσιοι και πτωχοί. Και ό,τι εδώσετε των πτωχών δι' αγάπη του Θεού, θέλετε να λάβετε το ένα εκατόν παρά του Χριστού. Η αγάπη αγιάζει τον άνθρωπο, τον πλουτίζει και σωματικά και ψυχικά και έχει αγαθόν τέλος σώμα και ψυχή, γίνονται άγια. Προς όλους αδιακρίτως ζητά να προσφερθεί η αγάπη ο Άγιος Κοσμάς, μα και στους εχθρούς μας ιδιαιτέρως. Η αγάπη δεν πρέπει να επηρεάζεται από την νοοτροπία του άλλου ή από το τυχόν δύστροπο χαρακτήρα του. Είναι απαράδεκτο να χωρίζουμε την μια ανθρωπίνη φύση ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός. Δηλαδή το ένα να τον αγαπάς επειδή είναι καλός και τον άλλο να μισείς επειδή είναι κακός. Ή και τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε να τον αγαπάς και άλλοτε να μισείς. Δεν είναι πραγματική αγάπη αυτή. Οφείλουμε να αγαπούμε όλους εξίσου. Είναι αδελφοί μας, είναι εικόνες του Θεού. Ο Θεός όλους αγαπά και χαρίζει τα δώρα του σε όλους αδιακρίτους, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Έτσι κι εμείς, με ταπείνωση, χωρίς φιλαυτία, με απλότητα, να ανοίξουμε την καρδιά μας και να αγαπούμε όλους, όλους, χωρίς κρατούμενα, χωρίς καχυποψίες και τους εχθρούς μας. Αυτές τις αλήθειες διδάσκει με τις διδαχές του και το Άγιο Παραδειγμά του ο Άγιος Κοσμάς Ιωτολός. Γιατί όταν η αγάπη μας καλύπτει μόνο μερικούς για μας εκλεκτούς, εγκαταλείπει τους μη εκλεκτούς. Αυτή όμως δεν είναι Χριστού αγάπη προς όλους. Γιατί, παιδιά μου, να μην ξέρετε γράμματα, λέει, να μάθετε ποιον είναι το καλόν και ποιον είναι το κακόν, τι χαρίσματα έχει η αγάπη και τι κακόν η αμάχη και η έχθρα. Να εξεύρετε, παιδιά μου, εις όποιον πολιτείαν ή τόπον ή χώραν ή σπίτια είναι η αγάπη, εκεί είναι η χάρις του Χριστού μας. Είναι ευλογία, υγεία, χαρά, εφροσύνη και όλα τα αγαθά της γης. Και ζουν οι άνθρωποι, ζουν τα παιδιά των, τα ζώα των, γίνονται οι καρποί των σιταριών, των αμπελιών και κάθε σπαρτών, όπου τρέφονται οι άνθρωποι. Και τους φυλάγει ο Χριστός μας από κάθε κίνδυνο και σωματικά και ψυχικά. Και εις όποιον τόπον ή χώραν ή σπίτι έχουν αμάχη ή έχθρα, δεν προκόβουν οι άνθρωποι, δεν ζουν, ούτε παιδιά αποκτούν, ούτε τα ζώα τους, μήτε οι καρποί από τα σπέρματά τους γίνονται και εις βαρύτατα χρέη εμβαίνουση και καμία χάρη δεν έχουν. Όλοι οι άνθρωποι τους γελούν και όλα τα περίφορα και του στέλνει ο Θεός ή άνεμον καυτών ή χαλάζει ή νερό αχαμνών και ζημιώνει τον τόπον εκείνων. Είδατε, αδελφοί μου, τι κακόν πράγμα είναι η έθρα, πόσα παιδιά, καρπούς δηλαδή γεννά. Αφιερώνει σημαντικό μέρος στις διδαχές του Άγιος Κοσμάς για την αγάπη προς τους εχθρούς. Λέει, παραδείγματος χάρη, πρώτον να στοχαστόμεν τι έκανε ο Χριστός μας. Δεν εφύλαγε μίσος και έχθρα να μην μεταλάβει τον Ιούδα τον εχθρό του, αλλά όπως σε μετάλαβε και τους 11 μαθητάς, τους φίλους του τους καλούς, έτσι και τον Ιούδα τον εχθρό του. Αναφέρει στη συνέχεια το γεγονός με το μαρτύριο του Σαπρικίου και του Αγίου Μάρτυρου Νικηφόρου. Είναι γνωστό ότι ο Σαπρίκιος έχασε το στεφάνι του μαρτυρίου, αρνήθηκε τον Χριστό γιατί δεν συγχώρησε τον μετέπειτα Άγιο Νικηφόρο και ήρθε η χάρις και πρόδωσε τον Κύριο. Δια τούτο, λέει στη συνέχεια ο Άγιος Κοσμάς, και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί πρέπει να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να τους συγχωρούμεν, να τους τρέφουμεν, να τους ποτίζουμεν, να παρακαλούμεν τον Θεόν για την ψυχήν των και τότε να λέγουμεν εις τον Θεόν, Θεέ μου, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις, καθώς και εγώ συγχωρώ τους εχθρούς μου. Ή δε και δεν συγχωρήσουμεν τους εχθρούς μας
και το αίμα μας να χύσομεν δια την αγάπη του Χριστού, εις την κόλαση πηγαίνομεν. Και την αγάπη προς τον πλησίον, προς τον αδελφό, τον συνάνθρωπο Άγιος Κοσμάς, δεν την δίδαξε με λόγια μόνο, την έζησε. Θα μπορούσε να μείνει στο σπίτι του, στο μεγαδέντρο. Είχε να ζήσει και χωράφια και υποστατικά. Θα μπορούσε αργότερα να μείνει στο μοναστήρι του, στην Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους, στην ησυχία, στην πολλαπλή ασφάλεια της αγιορείτικης ζωής, δίχως περιπέτειες, κακουχίες, δοκιμασίες, ταπεινώσεις, θυσίες και μαρτυρικό θάνατο. Όμως, άλλα αποφασίζει και κάνει. Μελετώντας την Αγία Γραφή, ακούει τον Απόστολο Παύλο να του φωνάζει, γράφοντας προς Κορινθίους, «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Κοσμά, μη σκέπτεσαι το ειδικό σου συμφέρον, αλλά και των αδελφών σου. Οι αδελφοί σου δοκιμάζονται. Τους αγαπάς, άφησε το ερεμητριό σου και αυτή τη δύσκολη στιγμή πάρε το αποστολικό σου ραβδί και προχώρα στην προσφορά, στη θυσία, στο μαρτύριο». Έλεγε ο ίδιος, αναφερόμενος στην κλίση του Κυρίου και στο καθήκον της αγάπης των αδελφών. «Ακούγοντας και εγώ, αδελφοί μου, αυτόν τον γλυκύτατον λόγον όπου λέγει ο Χριστός μας, χάρισμα να δουλεύουμε και τους αδελφούς μας, εις την αρχή μου εφάνει βαρύς ο λόγος, ύστερον όμως μου εφάνει γλυκύτερος ως περμέλη και Κυρίων. Μέτρογεν ο λόγος μέσα εις την καρδία μου τόσους χρόνους ως σαν σκουλίκι όπου τρώγει το ξύλο. Άφησα την ειδική μου προκοπήν, το ειδικό μου καλόν, και βγήκανε περιπατώ από τόπον εις τόπον να διδάσκω τους αδελφούς μου». Ένας λόγος που φανερώνει την τελεία ανιδιοτελειά του. Μελετώντας το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, έβρον και άλλων λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας, πως «χάρισμα σου έδωσα και εγώ την χάρη μου, χάρισμα να τη δώσεις και εσύ τους αδελφούς, χάρισμα να διδάσκεις, χάρισμα να συμβουλεύεις, χάρισμα να εξομολογείς, και αν ίσως και ζητήσει να πάρεις τίποτα πληρωμήν δια την διδαχήν ή πολλά ή ολίγα ή ένα άσπρο, εγώ σε θανατώνω και σε βάνω εις την κόλαση». Πόσο αλήθεια πρέπει, αγαπητοί, να προσέξουμε αυτό το λόγο εμείς εκκληρικοί. «Μα τίποτε δεν ζήτησε ο Άγιος Κοσμάς, αλλά τα πάντα έδωσε για τους αδελφούς του με αγάπη. Διδαχή, ελεημοσύνη, στήριγμα, θεραπεία ασθενών, αγιαστικά μυστήρια, τον εαυτό του θυσίασε». Το πόσο αγαπούσε τους αδελφούς του, το φανερώνει μια μικρή πρόταση με τις διδαχές του. «Μας αξίωσε ο Κύριος, αδελφοί μου, και εμένα τον αμαρτωλό, και ήρθα εχθές εδώ εις την ευλογημένη σας χώρα και σας απόλαυσα». Το ρήμα «απόλαυσα», ας το προσέξουμε. Όσο το μίσος και η έθρα με τους αδελφούς μας προσθέτει αγωνία και στενοχώρια και διώχνει την ειρήνη, τόσο η αγάπη προσθέτει απόλαυση όταν βρισκόμαστε με τους αδελφούς μας. Αυτή την αγάπη ζούσε ο Άγιος Κοσμάς. Για την αγάπη των αδελφών, για τη σωτηρία τους, για την ελευθερία του γένους, πήγαινε σε μέρη που δεν μπορούσε να τον ακολουθήσουν οι ακροατές του. Ανέβαινε σε ψηλά βουνά, στις αητοφολιές, στα κρυσφύγια των αρματολών και των κλεφτών, αλλά και των ληστών, για να τους μεταφέρει μήνυμα Χριστού και σωτηρίας. Ανέβηκε στην Πίνδο, στα Άγραφα, στο Σούλι, στον Κίσαβο, για να βρει αυτούς που ζούσαν ελεύθεροι και να ετοιμάσει μαζί τους την ελευθερία των σκλάβων αδελφών, την ελευθερία του γένους. Είναι απορίας άξιον πως σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα έκανε τόσο μεγάλο έργο για τους αδελφούς και την πατρίδα. Και να σκεφτεί κανείς πως ενώ περιόδευε και προσέφερε συνεχώς, δεν άφησε και την καλογερική του ζωή. Η τροφή του πολύ φτωχή, η ανάπαυσή του ελαχίστη. Αφού τελείωνε τη νύχτα την εξομολόγηση και την ιδιαίτερα νουθεσία και την ακρόαση διαφόρων προσώπων, ύστερα
επιδιδόταν στα πνευματικά μοναχικά του καθήκοντα, απόδειπνο μεσονυχτικό στον κανόνα του. Να μιλήσει κανείς για τα σχολεία, για τις κολυμβήτρες που προσέφερε, για την αναμόρφωση που έφερε. Όλα καρπός της αγάπης για τον αδελφό και τη σωτηρία του. Δεν υπάρχει κανείς πραγματικά στην ιστορία του νέου ελληνισμού που με τόσα λίγα υλικά μέσα και τόση αντίδραση από παντού να ιδρύσει και να οργανώσει τόσα πολλά σχολεία για τα ελληνικά γράμματα. Όλα καρπός αγάπης. Αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, ο Άγιος Κοσμάς Θεοτολός ήταν όλος πληρωμένος και καιόμενος από την αγάπη του Χριστού και από την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Δύο φράσεις του μας αποδεικνύουν περισσότερο αυτή την αλήθεια και επιστεγάζουν όλα όσα είπαμε. Αν ίσως αδελφοί μου και ή το δυνατόν να ανεβώ εις τον ουρανόν, να φωνάξω μια φωνή μεγάλη, να κηρύξω εις όλων των κόσμων πως μόνον ο Χριστός είναι Θεός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των πάντων, ήθελα να το κάνω. Αγάπη άμετρος για το Θεό μας, για το Χριστό μας. Επειδή δεν δύναμαι να πράξω εκείνο το μέγα, κάνω τούτο το μικρόν και περιπατώ από τόπου εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το καταδύναμι. Προτιμώ να χαθώ εγώ για να σωθούν οι αδελφοί μου. Αγάπη άμετρος πάλι για τους αδελφούς. Λίγοι από αυτή την άμετρο αγάπη του προς το Θεό μας, λίγοι από την αγάπη, από την αγάπη του την ειλικρινή, τη θερμή, την αδιάκριτη προς τον πλησίον, ας ευχηθούμε να αποκτήσουμε, να φέρουμε στην καρδιά μας, να ζήσουμε κι εμείς, να προσευχηθούμε αγαπητοί, να μας την χαρίσει ο Κύριος. Σήμερα που δια το πληθυνθήνε την ανομίαν εψύγει η αγάπη μας, καιρός να διδαχθούμε από τον μεγάλο μας ιερομάρτυρα, εθνομάρτυρα, εις Απόστολο Άγιο Κοσμά τον Εντολό, και να ανάψουμε μέσα μας τη φλόγα της καθέτου και οριζοντίου αγάπης. Και είναι βέβαιο τότε, με τις δύο αυτές πτέρυγες θα πετάξουμε για να φτάσουμε στον αγιασμό και στην καταχάρη θέωση. Αμήν.